τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού, περνώντας με το αυτοκίνητό τους μπροστά από ομάδες γιατρών της κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ, έχουν οι Χανιώτες. Τα rapid test θα διενεργηθούν την Τετάρτη από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας, πίσω από το μέγαρο της Αντιπεριφέρειας. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, πρέπει να γίνει και εδώ. Για να έχω μια εικόνα τι γίνεται όσον αφορά τη διασπορά στον γενικό πληθυσμό. Θα μας δώσει δεδομένα για να δούμε την πορεία εξέλιξης του υλικού φορτίου εδώ στο Δήμο Χανίων, να δούμε με δεδομένα πραγματικά την κατάσταση και πώς εξελίσσεται ο ιός. Ο κόσμος προσέρχεται με το αυτοκίνητό του αποκλειστικά. Δεν επιτρέπεται να έρθει πεζός για να μην υπάρξει συνωστισμός. Σε κάθε αυτοκίνητο με βάση την κείμενη νομοθεσία που υπάρχει τώρα θα μπορούν να είναι τουλάχιστον μόνο μέχρι 2 ενήλικες και να έχουν και τα παιδιά τους μαζί. Τα παιδιά δεν προσμετρώνται. Η λήψη γίνεται από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Μιλάμε για λήψη ρινοφαρυγγική κατ' ουσίαν. Το κλιμάκιο των γιατρών θα λαμβάνει τα δείγματα, ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στους ελέγχους θα δίνουν τον ΝΑΜΚΑ τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, όπου με γραπτό μήνυμα θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα. Θα υπάρξει ενημέρωση η οποία θα είναι μέσω SMS και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όταν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αποτελεσμάτων, πραγματικά θα γίνει αρκετά σύντομα, δεν θα μας πάρει. Μέσα στη μέρα θα το έχουμε τελειώσει. Είναι η πρώτη φορά σε επίπεδο Κρήτης που δειγματοληπτικοί ελέγχοι γίνονται μέσα από το αυτοκίνητο για λόγους ασφάλειας και ταχύτητας. Τη διαδικασία θα συνδράμει το Τμήμα Τροχείας Χανίων με ειδικά τροχονομικά μέτρα. Θα υπάρχουν σε κέρια σημεία τροχονόμοι για να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας να προσεγγίσουν την αντιπεριφέρεια και να υποβληθούν σε αυτό το τεστ. Ελέγχους και σε κομοπόλεις και χωριά της ενδοχώρας ζητά από τον ΕΟΔΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής. Γιατί η εικόνα δεν είναι μόνο το αστικό κέντρο, εντάξει. Έχει εδώ το πολύ κόσμο, αλλά πρέπει να έχουμε μια εικόνα της διασποράς του ιού και στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα. Σύμφωνα πάντως με τον επόπτη της κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ στα Χανιά, γιατρό Στέφανο Ντουκάκη, η γενική εικόνα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας είναι καλή, σύμφωνα πάντα με τον αριθμό των ελέγχων. Η εικόνα που έχω εγώ είναι αποσπασματική αυτή τη στιγμή από τα Χανιά, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη έτσι όπως πάμε, εντάξει, να το πω αυτό. Προληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τον COVID-19 πραγματοποιήθηκαν σήμερα στους ωφελούμενους αλλά και στο προσωπικό του καταφυγίου αστέγων του Δήμου Χανίων. Τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων ήταν όλα αρνητικά.